Επιστρέφουμε στο κομμάτι των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως έναν ακόμα υποψήφιο, περιφερειακό σύμβουλο με την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη για την Κρήτη μας. Συνεχίζουμε. Είναι ο πρόεδρος του ΤΕΤΑΚ, ο κύριος Γιώργος Ταβερναράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Ταβερναράκη. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για θέματα επικαιρότητας. Τώρα σας φιλοξενώ και ως υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο του Σταύρου Αρναουτάκη. Σωστά. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πολύ γρήγορα. Τι είναι αυτό που οθεί τον Γιώργο Ταβερναράκη να ενταχθεί στην ομάδα του Σταύρου Αρναουτάκη και σήμερα να διεκδικεί την ψήφο των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου? Είναι μια ερώτηση πραγματικά που την έκανα στον εαυτό μου την πρώτη στιγμή που μου έκανε την τιμή ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης μας, να ενταχθώ στην ομάδα του. Ως πρόεδρος του Τεχνικού Μελητήριου, είπατε και εσείς ότι πολλές φορές έχω ασχοληθεί με μια πληθώρα θεμάτων, στην οποία πέρα από τις υποδομές της Κρήτης ασχοληθήκαμε με πάρα πολλά θέματα, με τις πλημμύρες, με τους σεισμούς, με όλα τα φαινόμενα τα οποία συνέβησαν. Ψάξαμε και βρήκαμε το γιατί. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με την πρόταση, η οποία ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα, ώστε να προσφέρω από ένα άλλο μετερίζει πλέον και όχι από ένα όργανο το οποίο είναι σύμβουλος της πολιτείας. Ήμασταν σύμβουλοι με τον Περιφερειάρχη, ήμασταν σύμβουλοι σε όλους τους δήμους της Κρήτης. Το επόμενο βήμα ίσως θα έπρεπε να ήταν, και η πρόκληση ήταν μεγάλη για μένα, να είμαι πλέον στην εκτελεστική εξουσία, όπου η Περιφέρεια με το Σταύρο τον Αρναουτάκη, έναν επιτυχημένο αδιαφεσβήτητα Περιφερειάρχη, γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι στο πλευρό του μπορούμε μαζί, εάν και εφόσον με τιμήσει ο ηρακλειώτικος λαός, να μπορέσω να προσφέρω κι εγώ από ένα άλλο μετερίζει. Κρατάω εδώ, κύριε Ταβερναράκη, ένα φυλάδιο που βλέπω κάποιες από τις προτάσεις ή αν θέλετε τα ερεθίσματα που σας έκανε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Σωστά. Και να διεκδικήσετε την ψήφο των πολιτών του Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας. Είναι 5 ειδικλείδες, θέλετε λίγο να μου πείτε. 2 ατάκεις για την καθεμιά. Δηλαδή, βλέπω ότι έχετε βάλει μέσα οδικό δίκτυο, διαχείριση υδάτων, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και βεβαίως η εμπειρία σας από το χώρο του ΤΕΤΑΚ και την επαγγελματική σας ενασχόληση. Ένα δυνατό εργαλείο για την υποψηφιότητά σας, να φανταστώ. Σωστά. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν, νομίζω, και με τις γνώσεις και την εμπειρία μου, αλλά και έχω αποδείξει και την αποτελεσματικότητά μου όσον αφορά και τις συνεργασίες μου. Mm-hmm. Γιατί, ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, πολύ σημαντικό είναι να μπορείς να. Στις συνεργασίες σου με τους υπόλοιπους περιφερειακούς συμβούλους να μπορέσεις να συνθέσεις και μαζί με την Περιφερειάρχη τελικά να έχουμε ένα δυνατό αποτέλεσμα το οποίο θα είναι προς όφελος πάντα των πολιτών. Νομίζω ότι κανένας από εδώ που πέρασε δεν θα σας είπε κάτι διαφορετικό, ότι αυτή είναι η στόχευση. Νομίζω όμως ότι όσον αφορά τις υποδομές και την ανάγκη των υποδομών, το έλλειμμα των υποδομών, το οποίο έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά, αλλά και μέσα από τις μόνιμες επιτροπές του Τεχνικού Μελητηρίου και μέσα από την ενασχόλησή μου γενικά ως πολιτικός μηχανικός, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το στίγμα μας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις ελλείψεις υποδομών που υπάρχουν στην Κρήτη. Και οι ελλείψεις υποδομών, κύριε Δασκαλάκη, είναι πολλές. Τις ζούμε καθημερινά, τις ζούμε σε όλα τα επίπεδα. Είπατε χαρακτηριστικά το οδικό δίκτυο. Ναι, μεν ξεκίνησε ο βόρειος οδικός άξονας ένα τμήμα του, αναμένουμε το υπόλοιπο. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά το πρόβλημα του οδικού δικτύου, του βόρειου οδικού άξονα και ιδιαίτερα της πόλης του Ηρακλείου, της διχοτόμησης της πόλης του Ηρακλείου, τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε κάνει. Να σας θυμίσω ότι πρόσφατα, πριν από 15 μέρες, είχα την τιμή να φιλοξενήσουμε με τη Διοικούσα Επιτροπή τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιά, όπου του θέσαμε κάποια θέματα. Αυτά ήταν τα τρία πιο βασικά θέματα που του θέσαμε. Ήταν αυτά. Ξέρετε, το οδικό δίκτυο. Συγγνώμη, σα διακόπτω. Την περασμένη Δευτέρα στην εκπομπή μου στον Ραχμής ήταν καλεσμένος ο κύριος Αρναουτάκης και του είπα: από το 2000 μέχρι το 2023 εξακολουθούμε να μιλάμε για ένα οδικό δίκτυο, για ένα νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο. Εσάς, σαν πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, σας προβληματίζει το γεγονός ότι μιλάμε τόσα χρόνια για ένα έργο που δεν βλέπουμε ακόμα? Σωστά. Νομίζω ότι καταρχήν πρωτοπόρο ήταν το Τεχνικό Μελητήριο, πολλοί πρόεδροι πριν από μένα. Έχω δει και παρεμβάσεις. Έχουν δώσει το στίγμα τους, έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Έχουν περάσει πολλοί υπουργοί από το Τεχνικό Μελητήριο όσον αφορά το συγκεκριμένο οδικό άξονα. Αλλά ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί, θυμάμαι, στα Τέμπη που ήταν το δυστύχημα των Τεμπών. Νομίζω ότι το ότι ζούμε στην Κρήτη κάθε χρόνο ένα δυστύχημα Τεμπών, 53 νεκρών είχαμε πέρυσι, δεν οφείλεται μόνο στο βόρειο οδικό άξονα. Ακόμη και αν ολοκληρωθεί αύριο ο βόρειος οδικός άξονας, έχουμε ένα πολύ ελλειμματικό επαρχιακό δίκτυο,
το οποίο το μεγαλύτερο του μέρος είναι υπεύθυνη η περιφέρεια. Και γι' αυτό και στις παρεμβάσεις μας που σας είπα με τον ίδιο τον Υπουργό, είπαμε για τη χρηματοδότηση. Τις χρηματοδοτήσεις πρέπει να δοθούν στην περιφέρεια, διότι αυτά τα έργα πλέον δεν είναι χρηματοδοτούμενα, τα περισσότερα από αυτά. Οι οδικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν με το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Το νέο αεροδρόμιο είναι ένας νέος μεταφορικός κόμβος. Άρα θα πρέπει να έχουμε νέες οδικές συνδέσεις. Θα έχουμε αεροδρόμιο και να έχουμε δρόμο να οδηγεί στο αεροδρόμιο. Είναι ένα θέμα. Ακριβώς. Και μάλιστα να συμπληρώσω ότι το 80% των θυμάτων στην Κρήτη αφορά το επαρχιακό δίκτυο. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ και κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μας σε αυτό το θέμα. Βεβαίως, οι υπόλοιπες υποδομές όσον αφορά είτε την μετάβασή μας στην πράσινη ανάπτυξη όπως καθένας την εννοεί, mm-hmm. αλλά σίγουρα είναι μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η διασύνδεση της Κρήτης ενεργειακά με την υπόλοιπη χώρα. Είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο θα το δουν, μπορεί σήμερα ο πολίτης να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά σίγουρα η χωροθέτηση των ΑΠΕ, το πού θα μπουν, να μην μπουν σε περιοχές, να τέτοιες περιορισμοί πρέπει να υπάρχουν κλπ. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας την επόμενη πενταετία και πρέπει η περιφέρεια να έχει προτάσεις και έχει προτάσεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα να πάμε στην Κρήτη στην επόμενη μέρα. Αγγίζεται κατά τη γνώμη μου και ένα πολύ σοβαρό θέμα που είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Θεωρείτε mm-hmm. ότι η Κρήτη δεν έχει εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε το συσσωρευμένο νερό που μπορεί να διαθέτει τους χειμερινούς μήνες? Όχι, βέβαια. Καταρχήν να σας πω ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, και μάλιστα το συνδυάζω με αυτό το οποίο ζούμε σήμερα με τους νεκρούς στο Βόλο, είναι συνολικό θέμα που αφορά την αντιπλημμυρική mm-hmm. προστασία από τη μία, την ίδρυυση και την άρδρυυση από την άλλη. Είναι δηλαδή ένας σχεδιασμός ο οποίος περιλαμβάνει και τα τρία αυτά θέματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρά εν όψη και της όποιας κλιματικής αλλαγής, όποιος και αν την ερμηνεύει ο καθένας. Είναι προφανές ότι τα φράγματα τα οποία υπάρχουν στην Κρήτη είναι λίγα. Δεν είναι αυτά τα οποία απαιτούνται, είτε αυτά είναι για την άρδρυυση, είτε αυτά είναι για την ίδρυυση. Είδατε ότι φέτος το ότι είχαμε νερό με μια πολύ παρατεταμένη ξηρασία, φταίει ένα φράγμα από σελέμι. Και αυτό μας έσωσε. Mm-hmm. Τα επόμενα χρόνια όμως, κύριε Δασκαλάκη, περιμένουμε, υποτίθεται ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε πάνω από 19.000 αφήξεις, αναχωρήσεις, 19 εκατομμύρια. Συγγνώμη το νούμερο, αφήξεις, αναχωρήσεις. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα τους φιλοξενήσουμε, σε ποιες συνθήκες, σε τι δρόμους θα τους βάλουμε, τι θα τους ταΐσουμε, τι θα τους... πρέπει να έχουμε επάρκεια ίδρυυσης και φυσικά άρδρυυσης, να έχουμε και τα αντίστοιχα αγροτικά προϊόντα. Διότι ο πρωτογενής τομέας για την Κρήτη είναι ένα παράλληλο αναπτυξιακό εργαλείο για την επόμενη μέρα της Κρήτης. Εάν δεν έχουμε τα κατέλληλα αρδρευτικά δίκτυα, τους κατέλληλους αρδρευτικούς ταμιευτήρες, οι οποίες ταυτόχρονα λειτουργούν και ως αντιπλημμυρικά έργα, δύο σε ένα δηλαδή, θα το έλεγα για να το αντιληφθούν και οι τηλεθεατές σας, δεν θα έχουμε την επόμενη μέρα την επάρκεια αυτή την οποία αποζητούμε και φυσικά θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Κύριε Ταβερναράκη, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα που το θέτω σε πολλούς συνυποψηφίους σας από την παράταξη του κ. Αρναουτάκη. Είστε ένα πολύ ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολύ γνωστοί άνθρωποι με μια δική τους προσφορά, με μια δική τους πορεία και με μια δική τους δυναμική. Σωστά. Αν προσωποποιήσω λίγο την δική σας υποψηφιότητα, γιατί στις 8 Οκτωβρίου πρέπει οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, έχοντας το ψηφοδέλτιο της παράταξης του κ. Αρναουτάκη, να δώσουν τη δική τους δυναμική μέσω της ψήφους σε εσάς? Θα σας πω καταρχήν για μια ακόμη φορά ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα το ότι βρίσκομαι σε ένα ψηφοδέλτιο που ομολογείτε και εσείς, το οποίο έχει προσωπικότητες πραγματικά από ολόκληρη την Κρήτη και στους υπόλοιπους περιφερειακές ενότητες. Έχει πολύ δυναμικές προσωπικότητες. Νομίζω ότι ο πολίτης, αν έχει τη σωστή πληροφόρηση και μπορεί να αξιολογήσει με όποια κριτήρια νομίζει ο καθένας αξιακά το ποιος θα μπορέσει να προσφέρει ή να έχει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Εμείς οι μηχανικοί, κύριε Δασκαλάκη, μετράμε πάντα την αποτελεσματικότητα. Ακόμη και ένα φράγμα που συζητούσαμε προηγουμένως ή ένα μικρό δίκτυο ή ένα τεχνικό, πάντα θα το μετρήσουμε μετά που θα βρεθεί στην αιχμή του, είτε του φόρτου του, είτε αυτό αφορά μια πλημμύρα, είτε αυτό αφορά ένα αυτοκινητόδρομο. Άρα, νομίζω ότι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και θεωρώ ότι είμαι από τους ανθρώπους
που έχω δείξει ότι είμαι αποτελεσματικός στη ζωή μου. Έχω τη γνώση, έχω την εμπειρία και μπορώ με προτάσεις και καινοτόμες προτάσεις, αλλά και προτάσεις πραγματικά υλοποιήσιμες, πείθοντας και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους περιφερειακούς συμβούλους, εάν και εφόσον με τιμήσει ο κριτικός λαός, ο Ηρακλειώτης, να είμαι την επόμενη μέρα μαζί με αυτούς και σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, επαναλαμβάνω, έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά την Κρήτη την επόμενη μέρα όλοι μαζί και να δούμε πραγματικά για μας και για τα παιδιά μας να έχουμε ένα μέλλον ακόμη καλύτερο και να μην ζήσουμε στην Κρήτη παρά το ότι ζήσαμε και πριν από μερικά χρόνια και τις πλημμύρες και πέρα στην Αγία Πελαγία είχαμε θύματα και στις Γούβες να αποφύγουμε αυτά τα οποία όλοι μας και ιδιαίτερα εμείς οι μηχανικοί μπορούμε να τα αξιολογήσουμε που έρχονται την επόμενη μέρα και νομίζω ότι πολλές φορές τα έχουμε συζητήσει και μαζί. Βεβαίως. Κύριε Ταβερναράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία σας. Να είστε καλά.